θρύλος της Μανταλικής Βιβλιοθήκης είναι ένα από τα λίγα αρχαία μυστήρια που προσέλκυσε τους διασημότερους ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη ο Νίλ Άμστρονγκ. Πιστεύετε ότι στο σημείο υπάρχει χαμένος χρυσός, περίεργα γλυπτά και ένα τεχνητό τούνελ, ενώ η βιβλιοθήκη είναι κρυμμένη υπόγεια στη ζούγκλα του Ισημερινού. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να περιέχει πληροφορίες από τους Άτλαντες ή εκπροσώπους άλλων αρχαίων πολιτισμών, άγνωστων σε μας. Στο βιβλίο του «Ο Χρυσός των Θεών», ο Έριχ φον Ντένικεν μίλησε για μια συνάντηση με έναν γέρο ιερέα στην Κουένκα του Ισημερινού, ο οποίος είχε μια υπέροχη συλλογή από αρχαία χρυσά αντικείμενα. Μίλησε επίσης για την επίσκεψη σε μια σπηλιά που περιέχει μια μεταλλική βιβλιοθήκη και περισσότερο χρυσό, με τον Αργεντίνο-Ούγγρο επιχειρηματία Χουάν Μόριτς να ανακαλύπτει το σπήλαιο. Το 1965 ο Χουάν Μόριτς με τη βοήθεια ντόπιων Ινδιάνων ανακάλυψε ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο σειράγκων του σπηλαίου Κουέβα Ντελος Τάγιος και μια αρχαία βιβλιοθήκη που αποτελείται από χιλιάδες βιβλία από λεπτές μεταλλικές πλάκες καλυμμένες με περίεργα, άγνωστα σύμβολα. Τα τεχνουργήματα ανήκαν σε έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πολιτισμό, αρχαίο και άγνωστο σε μας. Το Κουέβα Ντελος Τάγιος βρίσκεται στο ψηλό τροπικό δάσος, 1,2 μίλια νότια του ποταμού Σαντιάγο και 2.600 πόδια δυτικά του ποταμού Κοάνγκος. Σύμφωνα με τον Ντένικεν, αυτή η βιβλιοθήκη αφέθηκε στους γήινους ως δώρο από εξωγήινους αστροναύτες. Ωστόσο, πολλοί συγγραφείς και ιστορικοί δήλωσαν ότι το βιβλίο του ήταν απλά μια φάρσα. Νέες αποστολές οργανώθηκαν στο λαβύρινθο του Ισημερινού, αλλά κανείς δεν βρήκε ίχνος από τη βιβλιοθήκη. Όπως μας λέει ο Ντένικεν, το να φτάσετε στο πιο μυστηριώδες σπήλαιο δεν είναι εύκολο. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες με θανατηφόρες παγίδες στη ζούγκλα πάνω από τη λεκάνη του Αμαζονίου. Αφού περάσετε από το σπίτι των μεγάλων μαύρων μυρμηγκιών και ξεπεράσετε τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον φοβερά υγρό καιρό, είναι πραγματικά δύσκολο να μπείτε στη σπηλιά χωρίς να πάρετε άδεια από την τοπική ομάδα ηθαγενών που είναι γνωστή ως Σουάρ, για την οποία το σπήλαιο είναι ιερό. Οι άνθρωποι Σουάρ πραγματοποιούν πνευματικές τελετές στο σπήλαιο. Είναι γνωστοί για το σαμανισμό, καθώς και για το ότι ανήκουν στις επικίνδυνες φυλές του Αμαζονίου, που δεν θα δίσταζαν να σκοτώσουν τους εχθρούς τους. Ας πάμε τώρα σε μια άλλη μορφή που είναι στενά συνδεδεμένη με το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Τον πατέρα Κάρλο Κρέσπι, έναν μυστηριώδη και αμφιλεγόμενο ιερέα στον Ισημερινό, που είχε μιλήσει για άγνωστους πολιτισμούς, περίεργα χρυσά αντικείμενα, ένα υπόγειο σύστημα σπηλαίων που περιέχει μια μεταλλική βιβλιοθήκη, απεικονίσεις παράξενων μορφών που συνδέουν την Αμερική με τη Σουμερία, σύμβολα που απεικονίζουν μια άγνωστη γλώσσα, στοιχεία εξωγήινης επαφής και μια συνωμοσία του Βατικανού που αφορά σε χιλιάδες αγνοούμενα αντικείμενα. Ήρθε στο Εκουαδόρ το 1923. Το 1927 βοήθησε στη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τη φυλή Σουάρ και στην πραγματοποίηση της πρώτης αποστολής στο σπήλαιο Ντελος Τάγιος. Λόγω της φιλοξενίας και της εθελοντικής του προσφοράς έλαβε δώρα από τη φυλή Σουάρ, όπως αντικείμενα από χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα, σκύπτρα, κράνη, πλάκες, δίσκους. Το περίεργο είναι ότι τα σύμβολα που απεικονίζονταν στα μεταλλικά αντικείμενα δεν είχαν καμία σχέση με τους Σουάρ. Ο Κρέσπι πίστευε ότι τα αρχαία ιερογλυφικά χαραγμένα σε μέταλλο διατηρούσαν το μυστικό της αρχαϊκής γλώσσας της προκατακλυσμιαίας ανθρωπότητας. Με την πάροδο του χρόνου, ο πατέρας Κρέσπι απέκτησε περισσότερα από 50.000 αντικείμενα, πολλά από τα οποία φυλάσσονταν στην αυλή της Εκκλησίας Μαρία Αουξιλιαδόρα, έως ότου το Βατικανό του έδωσε την άδεια να ιδρύσει ένα μουσείο για να στεγάσει τη συλλογή. Δυστυχώς η συλλογή του καταστράφηκε το 1962 σε πυρκαγιά στην Εκκλησία, αλλά ό,τι απέμεινε ήταν αρκετό για να ιντριγκάρει τον επιστήμονα. Μερικά από τα αντικείμενα είχαν εντυπωσιακή ομοιότητα με άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Υπήρχαν αγαλματίδια και ανάγλυφα που έμοιαζαν αναμφισβήτητα με τα ευρήματα της αρχαίας Αιγύπτου και των Σουμερίων.
προέκυψαν διάφοροι ισχυρισμοί σχετικά με το τι συνέβη με τα τεχνουργήματα που επέζησαν από τη φωτιά. Κάποιοι λένε ότι ήταν αποθηκευμένα στο αρχείο κελάρι της Μαρία Αουξιλιαδόρα. Άλλοι λένε πάλι ότι πουλήθηκαν σε ιδιώτες συλλέκτες ή ότι στάλθηκαν στο Βατικανό. Για δεκαετίες, ελάχιστα έγιναν γνωστά για τα πολύτιμα αντικείμενα του Κρέσπη. Μερικά από τα αντικείμενα είναι βαβυλωνιακού στυλ, άλλα φαίνεται να έχουν σχαλιστεί σε χρυσό με περίεργα μοτίβα και σύμβολα που δεν μοιάζουν με αντικείμενα από κανέναν πολιτισμό της Νότιας Αμερικής. Μερικές από τις χρυσές πλάκες φαίνεται να δείχνουν έναν τύπο αρχαίας γραφής, αν και από όσο γνωρίζουμε, καμία από αυτές δεν αναγνωρίστηκε και δεν μεταφράστηκε. Ο Ρίτσαρντ Γουίνγκέιτ, ένας εξερευνητής και συγγραφέας με έδρα τη Φλόριντα, επισκέφτηκε τον πατέρα Κρέσπη από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 70 και φωτογράφησε την εκτενή συλλογή αντικειμένων. Μάλιστα έχει πει: «Σε ένα σκονισμένο στενό υπόστεγο στην πλαϊνή βεράντα της εκκλησίας της Μαρία Αουξιλιαδόρα, στην κουέκα του Ισημερινού, βρίσκεται ο πιο πολύτιμος αρχαιολογικός θησαυρός στη γη. Εδώ βρίσκεται κρυφός εκθαμβωτικός χρυσός αξίας άνω του $1,000,000 και πολύ ασήμι. Ωστόσο η σκληρή χρηματική αξία αυτού του ξεχασμένου θησαυρού δεν είναι η κύρια αξία του. Υπάρχουν αρχαία αντικείμενα που προσδιορίζονται ως ασσυριακά, αιγυπτιακά, κινέζικα και αφρικανικά, τόσο τέλεια στην κατασκευή και την ομορφιά, που κάθε διευθυντής μουσείου θα τα θεωρούσε ως πρώτης τάξεως αποκτήματα. Δεδομένου ότι αυτός ο θησαυρός είναι η πιο παράξενη συλλογή αρχαίων αντικειμένων που υπάρχει, η αξία του έγκυται στα ιστορικά ερωτήματα που τίθενται και απαιτούν απαντήσεις. Ωστόσο, είναι άγνωστος στους ιστορικούς και αγνοείται εσκεμμένα από τα περιοδικά της Ορθόδοξης Αρχαιολογίας». Όπως ήταν φυσικό, λοιπόν, όλα αυτά ενθάρρυναν κάποιους εξερευνητές να επισκεφθούν το πιο απομακρυσμένο μέρος στην Νότια Αμερική. Η αρχική αποστολή στο Τάγιο, στον Ισημερινό, πραγματοποιήθηκε από τον Σκοτσέζο μηχανικό Σταν Χολ το 1976. Τον είχαν συνοδεύσει περισσότερα από 100 άτομα. Ανάμεσά τους υπήρχαν Βρετανοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ισημερινού, κορυφαίοι επιστήμονες και σπηλαιολόγοι, Βρετανικές ειδικές δυνάμεις, επαγγελματίες σπηλαιολόγοι και ο αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ, ο οποίος υπηρέτησε ως επίτιμος πρόεδρος της αποστολής. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν από τα κορυφαία άτομα της κυβέρνησης. Αυτό που ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια της αποστολής ήταν ένας ταφικός χώρος του 1500 π.Χ. και πέτρινα περάσματα που φαινόταν να είχαν κοπεί τεχνητά. Έγινε έρευνα στο σπήλαιο. Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν την περιοχή και επιπλέον έγιναν αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Ωστόσο, δεν ανακαλύφθηκε χρυσός και δεν μπόρεσαν να βρουν καμία μεταλλική βιβλιοθήκη ή σημάδια προηγμένου πολιτισμού. Αποδείχθηκε ότι ο Μόριτς έδειξε στον Ντένικεν μόνο αντικείμενα από τον υπόγειο θάλαμο και μέρος της εισόδου σε αυτόν, αλλά κράτησε μυστική τη θέση της μεταλλικής βιβλιοθήκης. Πέθανε 15 χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1991, και ο Χολ προσπάθησε να βρει τον άντρα που είχε πει στον Μόριτς για τη θέση της μεταλλικής βιβλιοθήκης. Είχε στη διάθεσή του ένα όνομα μόνο: Πετρόνιο Χαραμίγιο, αλλά τίποτα περισσότερο. Τελικά το Σεπτέμβριο του 1991 τον βρήκε και συναντήθηκαν. Ο Χαραμίγιο δήλωσε ότι είχε μπει στη βιβλιοθήκη το 1946 όταν ήταν 17 ετών. Ο θείος του του είχε δείξει το μέρος. Είχε φιλική σχέση με τη φίλη Σουάρ. Τον είχαν καλέσει μάλιστα να δει ένα μυστικό σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την καλοσύνη που είχε δείξει προς τη φίλη. Σύμφωνα με όσα του είπε, ο Χαραμίγιο είχε μπει στο σπήλαιο τουλάχιστον μία φορά ακόμα μετά από αυτό. Σε εκείνη την περίπτωση είχε δει μία βιβλιοθήκη που αποτελείται από χιλιάδες μεγάλα μεταλλικά βιβλία, στιβαγμένα σε ράφια, το καθένα με μέσο βάρος περίπου 20 κιλά, κάθε σελίδα γεμάτη από τη μία πλευρά με ιδεογραφήματα, γεωμετρικά σχέδια και γραπτές επιγραφές.
Όπως είπε, υπήρχε και μία δεύτερη βιβλιοθήκη αποτελούμενη από μικρές, σκληρές, λίες, ημιδιαφανείς σαν κρυστάλλινες πλάκες, αυλακωμένες με παράλληλα επικαλυμμένα κανάλια, στιβαγμένες σε κεκλειμένα ράφια από κουφώματα καλυμμένα με φύλλα χρυσού. Υπήρχαν ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα αγάλματα, μεταλλικές ράβδοι διαφορετικών σχημάτων, καθώς και σφραγισμένες πόρτες, πιθανώς τάφοι, καλυμμένες με μείγματα χρωματιστών ή μη πολύτιμων λίθων. Υπήρχε μια μεγάλη σαρκοφάγος μυλεμένη από σκληρό ή μη διαφανές υλικό, που περιείχε τον σκελετό ενός μεγαλόσωμου ανθρώπου καλυμμένο με φύλλα χρυσού. Εν ολίγης, ένας απίστευτος θησαυρός φαινόταν να έχει αποθηκευτεί εν ώψη μιας επερχόμενης καταστροφής. Ο Χαραμίγιο του είπε ότι είχε κατεβάσει 7 βιβλία από τα ράφια για να τα μελετήσει, αλλά ήταν πολύ βαριά για να τα μεταφέρει. Δεν προσκόμισε όμως ποτέ κανένα φυσικό στοιχείο που θα επιβεβαίωνε τους ισχυρισμούς του. Ο Χολ τον ρώτησε γιατί δεν είχε τραβήξει ποτέ φωτογραφίες. Έτσι δεν θα μπορούσε να αποδείξει δυστυχώς τίποτα. Ωστόσο ο Χαραμίγιο του δήλωσε ότι είχε αφήσει τα αρχικά του στα 7 βιβλία, έτσι ώστε αν ανακαλυφθεί ποτέ η βιβλιοθήκη, να αποδειχθεί ότι ήταν αυτός που είχε μπει και την είχε βρει. Με τα χρόνια οι αρχαιολόγοι έχουν βρει πολλά ίχνη, άγνωστον έως τότε αρχαίων πολιτισμών στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Λόγω της κριτικής που αντιμετώπισε ο Ντένικε στον τύπο, παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με το θέμα επί 37 χρόνια. Το 2007 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Η ιστορία είναι λάθος», στο οποίο δημοσίευσε όλα τα ντοκουμέντα εκείνης της εποχής και το τι πραγματικά είχε συμβεί τότε. Ο Ντένικεν είναι πεπισμένος ότι η μεταλλική βιβλιοθήκη υπάρχει και ότι υπάρχουν και άγνωστα σενάρια σχετικά με αυτήν. Από την άλλη, ο δόκτωρ Αλβαρέζ, ένας ειδικός σχετικά με τον πατέρα Κρέσπη, είχε πει ότι η συλλογή του Κρέσπη συσσωρεύτηκε ως αποτέλεσμα της γενναιόδορης δουλειάς του για το λαό του Ισημερινού και ότι ο ισχυρισμός του Ντένικεν ήταν εντελώς ψευδής. Σύμφωνα με τον δόκτωρα Αλβαρέζ, ο ίδιος ο Κρέσπη σοκαρίστηκε όταν άκουσε ισχυρισμούς για τα σπήλαια Τάγιος και ιστορίες χαμένων πολιτισμών και εξωγήινων. Έχει πει επίσης πως καμία από τις συλλογές του Κρέσπη δεν είχε παραμείνει στη Μαρία Αουξιλιαδόρα μετά τη φωτιά, αλλά αγοράστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα του Ισημερινού. Όσον αφορά στις μεταλλικές πλάκες, έχει εξηγήσει πως θεωρήθηκαν απλώς σκουπίδια και ότι η Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να τις αγοράσει επειδή αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστές. Αυτά λοιπόν που έχουμε μέχρι στιγμής επαληθεύσει από σχετική έρευνα είναι τα εξής. Η συλλογή του πατέρα Κρέσπη δεν λείπει, αλλά αγοράστηκε από την Κεντρική Τράπεζα του Ισημερινού και αυτή τη στιγμή φυλάσσεται στα θησαυροφυλάκια του μουσείου. Η πλειοψηφία της συλλογής του αποτελείται από αυθεντικά και πολύτιμα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν από όλο τον Ισημερινό. Η λεγόμενη μεταλλική βιβλιοθήκη που αναφέρει ο Ντένικεν δεν είναι τίποτα άλλο από σύγχρονα σκαλίσματα σε φτηνό μέταλλο. Αλλά παραμένει μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα. Πού βρίσκονται τα τεχνουργήματα που φωτογραφήθηκαν και κινηματογραφήθηκαν τη δεκαετία του 1970, που αποτελούνταν από χρυσά γλυπτά, ιερογλυφικά και σουμεριακές φιγούρες? Γιατί δεν φαίνονται πουθενά στις αποθήκες της Κεντρικής Τράπεζας του Εκουαδόρ? Ήταν αυθεντικά? Και αν ναι, ποια είναι η σημασία τους? Κανείς στο Πολυτεχνείο Σαλεσιάν, στην Εκκλησία της Μαρία Αουξιλιαδόρα ή στο Μουσείο της Κεντρικής Τράπεζας δεν μπόρεσε να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις.